Αύξηση των τουριστών από τη Βρετανία κατά 50% τη χειμερινή περίοδο και κατά 35% την καλοκαιρινή περίοδο του 2015 αναμένεται στην Κύπρο μετά τη συμφωνία που υπέγραψε πρόσφατα ο ΚΟΤ με τον μεγαλύτερο Βρετανό ταξιδιωτικό πράκτορα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου, ανάλογη συμφωνία επιδιώκεται και με γερμανικέ εταιρείε. Θα διπλασιαστούν ε, τα νούμερα των αφήξεων κατά του χειμερινού μήνε ενώ για του καλοκαιρινού θα αυξηθούν κατά περίπου 35%. Αυτό προβλέπει συμφωνία και ήταν πολύ μεγάλη σημασίας για εμάς. Τα τουριστικά έσοδα προβλέπονται για το 2014 ότι πιθανώς να είναι και αυξημένα με αποτέλεσμα να έχουμε εισοδήματα της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων. Παράλληλα, στην Επιτροπή Εμπορίου συζητήθηκε σήμερα και το θέμα της δημιουργίας καζίνου. Τέλη Μαΐου η Βουλή θα έχει ενωπιόντι στη σχετική νομοθεσία και μέχρι την άνοιξη του 2015 αναμένεται η επίσημη αδειοδότηση. Προσδοκούμε ότι θα μπορέσουμε αφού ψηφιστεί ο νόμος να αδειοδοτήσουμε εντός περίπου, περίπου 8 μηνών με διαδικασίες ανοιχτού διαγωνισμού οι οποίε ε, είμαστε στο στάδιο τη ετοιμασία του. Όπω επισήμαναν βουλευτέ, μέλη τη Επιτροπής Εμπορίου, οι εξέλιξει αυτέ, εκτό από την αύξηση των τουριστικών μα εσόδων, αναμένεται να δώσουν και νέε θέσει εργασία.